Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε, επιστρέψαμε και πάμε σήμερα να καλησπερίσουμε ένα παιδί που γενικώς, για να μην πω σε όλη του την καριέρα, δεν του έχουμε δώσει την αξία που του αρμόζει. Εμείς και οι δημοσιογράφοι και γενικότερα ο αθλητικός κόσμος της Κορινθίας, είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, ένα παιδί που, εξαιρετικό παιδί επίσης, και σε όποια ομάδα έχει βρεθεί είναι από τους πρωταγωνιστές και πάντα βοηθά τις ομάδες να κάνουν πορεία πρωταθλητισμού και γενικώς είναι από τους ποδοσφαιριστές που από επιλογή αγωνίζεται στη δεύτερη και στη τρίτη κατηγορία. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Λευτέρη Βελιζιώτη, τον μεγάλο πρωταγωνιστή του ΑΟ Λεχαίου στο μεγάλο ντέρμπι με την Δάφνη Εξαμιλίων και γενικώς από τους πρωταγωνιστές της ομάδας στην, από ό,τι φαίνεται, επιστροφή του συλλόγου στην δεύτερη κατηγορία. Βέβαια υπάρχουν τρεις αγωνιστικές ακόμα στο πρωτάθλημα και επειδή το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο, καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι του συλλόγου και τα παιδιά εκεί έχουν χαμηλά το κεφάλι, αλλά θα το... Νομίζω ότι δύσκολα θα χάσουν την άνοδο. Λοιπόν, καλησπέρα Λευτέρη. Καλησπέρα Δημήτρη, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά, υγεία να έχουμε και θα προχωρήσουμε. Πώς είσαι εσύ, νομίζω ψυχολογικά είσαι καλά μετά την μεγάλη νίκη και την σπουδαία εμφάνισή σου στο ντέρμπι της περασμένης εβδομάδας. Μετά το μεγάλο διπλό σίγουρα η ψυχολογία είναι στα ύψη. Mm-hmm. Ένα πολύ σημαντικό διπλό, καθώς όπως είπες και εσύ πιο πριν, ήταν ουσιαστικά και το πιο σημαντικό παιχνίδι της κατηγορίας μεταξύ των υπολείπονται βέβαια τρία ακόμα παιχνίδια. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε και τα τρία τα υπόλοιπα παιχνίδια για να μπορέσει ο ΑΟ Λεχαίου να ξαναβρεθεί και πάλι στην β' κατηγορία της Κορινθίας. Πηγαίνοντας τώρα στο παιχνίδι της περασμένης Κυριακής, εσείς κυνηγούσατε δύο αποτελέσματα. Κυνηγούσατε ένα αποτέλεσμα, μόνο τη νίκη. Και ήταν και ένα παιχνίδι εκτός έδρας. Τώρα, με τι ψυχολογία πήγατε, πώς το και μείνατε και πίσω και στο σκορ, έγινε ακόμη πιο δύσκολο το πράγμα. Παρ' όλα αυτά όμως το γυρίσατε και δεν έχω να σας πω και τίποτα, μόνο συγχαρητήρια. Αλλά πώς το ζήσατε και πώς ήταν η ψυχολογία σας από το ξεκίνημα, όταν έγινε το 1-0 και γενικότερα μετά πώς καταφέρατε και το γυρίσατε. Καταρχάς να πούμε ότι ήταν, όπως είπαμε και στη γάμα κατηγορία, το ντέρμπι της χρονιάς. Ναι, ναι, και, και να συμπληρώσω ότι νομίζω ότι δεν είχε να ζηλέψει κάτι από παιχνίδια μεγαλύτερων κατηγοριών, να το ξεκαθαρίσουμε. Μόλις τώρα αυτό πήγα να σου πω, ότι ήταν ένα ντέρμπι από τα παλιά. Ήταν ένα παιχνίδι που έλειπε γενικά από τη γάμα κατηγορία Κορινθίας. Mm-hmm. Ένα ντέρμπι με κόσμο εκατέρωθεν και από τις δύο πλευρές. Ένα ντέρμπι με πάθος, δύναμη, κάρτες, δοκάρια, γκολ, φάσεις. Νομίζω ότι όποιος ήταν την Κυριακή εκεί πέρα, χάρηκε το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Όπως προείπαμε, ήταν ένα ντέρμπι. Εμείς πηγαίναμε ουσιαστικά για ένα αποτέλεσμα, η Δάφνη για δύο. Σίγουρα η Δάφνη Εξαμιλίων αντικειμενικά είχε ένα πλεονέκτημα, καθώς την εκεί ανέβαινε στην ουσία στην β' κατηγορία. Σωστό. Το άγχος το περισσότερο σίγουρα ήταν στη μεριά του ΑΟ Λεχαίου. Ευτυχώς όμως με το μεγάλο διπλό επί της Δάφνης Εξαμιλίων η ομάδα πλέον εξαρτάται μόνο από τον εαυτό της ώστε να μπορέσει να ανέβει και πάλι στην β' κατηγορία. Πώς νιώθεις εσύ που είσαι ο άνθρωπος του αγώνα? Είμαι πολύ χαρούμενος, η αλήθεια είναι Δημήτρη. Έχει ανέβει πάρα πολύ καταρχάς η ψυχολογία μου, γιατί βοήθησα μάλλον και εγώ από την πλευρά μου την ομάδα να καταφέρει να διεκδικήσει και πάλι την άνοδο. Βέβαια η προσπάθεια είναι συλλογική. Σαφώς. Όλα τα παιδιά προσπάθησαν για αυτό το διπλό, έτσι. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε. Εννοείται. Όμως δεν σου κρύβω ότι είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί κατάφερα να σημειώσω και τα δύο τέρματα της ομάδας και μάλιστα και το ένα με ανάποδο ψαλίδι που δεν συνηθίζεται και πολύ, τουλάχιστον στη γάμα κατηγορία. Εννοείται. Είμαι πολύ χαρούμενος. Όταν ήρθε το 1-0, αγχωθήκατε καθόλου? Είπες μέσα σου εσύ ότι νομίζω ότι ξέρω εγώ δύσκολα τα πράγματα σήμερα. Δεν σου κρύβω ότι μέσα στη εβδομάδα είχαμε πάρει όλα τα σενάρια σαν ομάδα. Mm-hmm. Και είχαμε πει ότι αν η
ομάδα βρεθεί πίσω στο σκορ, το μόνο που θα κάνουμε είναι να τοποθετήσουμε την μπάλα στη σέντρα και να προσπαθήσουμε να γυρίσουμε το μάτς. Ευτυχώς καταφέραμε να ισοφαρίσουμε πάρα πολύ γρήγορα σχετικά. Ναι. Νομίζω γύρω στο 38, αν δεν κάνω λάθος, ναι, έγινε το 1-1. Και στην ουσία με το που ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο, η Δάφνη Ξεμιλίων έμεινε με 10 παίκτες. Στη φάση αυτή ήρθε και το 1-2. Ναι, ναι. Έγινε το 1-2. Εκεί μετά είχαμε να διαχειριστούμε το άγχος και το σκορ. Ευτυχώς τα διαχειριστήκαμε και τα δύο άψογα, θεωρώ, και πήραμε το μεγάλο διπλό. Και είπες ότι ήταν, σημείωσες ένα γκολ με ένα από το ψαλίδι, αλλά και το φάουλ δεν είναι από τα πιο εύκολα, έτσι. Οπότε και τα δύο σου γκολ θεωρώ ότι ήταν ξεχωριστά, πέραν το ότι ήταν κρίσιμα. Σε ευχαριστώ για το σχολείο σου, με τιμάει. Απλά στο φάουλ η αλήθεια είναι ότι υπήρχε και μια μικρή δόση τύχης, γιατί στην ουσία ο αέρας πήρε και λίγο την όλα χρειάζονται, λίγο την πορεία της μπάλας, οπότε ο τερματοφύλακας ήρθε σε μια λίγο δύσκολη θέση, γιατί δεν περίμενε την μπάλα όπως η τύχη όμως βοηθάει και τους τολμηρούς και τους ικανούς και όλα αυτά, έτσι. Ευχαριστώ. Γενικώς, τώρα εννοείται ότι ο στόχος της ομάδας ήταν από την αρχή η άνοδος, έτσι, δεν το συζητάμε. Ο στόχος της ομάδας ήταν εξ αρχής η άνοδος κατηγορίας. Η ομάδα έχει πάρα πολύ καλό υλικό για τα δεδομένα της γάμα κατηγορίας. Φυσικά. Όπως και η Δάφνη εξαμήνων χειρόστερ, ισχύ, που ισχύ. Δεν είναι για τη γάμα κατηγορία, κακά τα ψέματα. Εννοείται. Και είναι λίγο άδικο με την έννοια ότι αυτό το πρωτάθλημα που φέτος είχε 8 ομάδες, οι μισές ήταν πολύ, εντάξει, καταλαβαίνω το ότι είναι ευτυχία το ότι υπάρχουν κιόλας οι ομάδες, ναι, αλλά ο ανταγωνισμός δεν ήταν και ο καλύτερος και αδικούσε εσάς τις δύο, γιατί αν ήταν 2-3 ομάδες ακόμα, φαντάζομαι ότι μπορεί να ανέβαιναν και οι δύο, έτσι. Έτσι όπως θα λες, Δημήτρη, κανονικά θα έπρεπε να ανέβουν και οι δύο ομάδες. Αυτό που καταλάβαμε είναι ότι για πρώτη φορά ανεβαίνει μόνο μία ομάδα από την γάμα κατηγορία, γιατί λόγω κορονοϊού σώθηκαν πολλές ομάδες από την πάνω κατηγορία. Ισχύει. Από τη Β και την Α. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να μείνει μία εξτρά ομάδα στη γάμα κατηγορία για να μπορέσει η γάμα, όπως είπες, να γίνει και πάλι ανταγωνιστική, γιατί έχει χάσει όσον αφορά το κομμάτι ανταγωνισμού την ταυτότητά της. Πώς το είδες, ήταν όντως ένα πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων, ας το πούμε, παίζατε οι δυο σας και οι υπόλοιποι ήταν λίγο πιο κάτω, το νιώσες αυτό? Να πω την αλήθεια, όταν ξεκίνησε η χρονιά, εγώ περίμενα να είναι τριών ταχυτήτων. Περίμενα λίγο πιο ανταγωνιστικό, σίγουρα πιο ανταγωνιστική και την προοδευτική Περιγιαλίου. Την Περιγιαλίου, ισχύει, συμφωνώ μαζί σου. Ναι. Όπως δείχνει όμως το πρωτάθλημα, στην ουσία ήταν δύο ταχυτήτων, εμείς και η Δάφνη Ξαμιλίων. Νομίζω ότι εξ αρχής φάνηκε ότι οδηγούσαμε την κούρσα και ότι φαινόταν ότι θα κρυθεί στα μεταξύ μας παιχνίδια. Έτσι. Τώρα που έχουν μείνει τρία παιχνίδια, έχεις άγχος? Να σου πω την αλήθεια, το άγχος έχει φύγει. Γιατί στην ουσία, όπως είπα και πριν, στην ουσία θα κρινόταν τα μεταξύ μας παιχνίδια η άνοδος. Όμως, επειδή είναι ποδόσφαιρο, δεν ξέρουμε και τι μπορεί να προκύψει. Πρέπει να πάμε με την ίδια σοβαρότητα στα 3-1 από μήνα τα παιχνίδια και να καταφέρουμε να μαζέψουμε 9 βαθμούς για να μπορέσουμε να βρεθούμε και πάλι στη β' κατηγορία. Η ομάδα την τελευταία εβδομάδα ενισχύθηκε πάρα πολύ, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι της ομάδας ήθελαν να το πάνε όσο γίνεται, να το παλέψουν όσο γίνεται περισσότερο, να ενισχύσουν την ομάδα για να διεκδικήσουν την άνοδο. Δηλαδή όλοι βοήθησαν, και εσείς και η διοίκηση και όλα. Και το λέω γιατί ήρθαν ποδοσφαιριστές στο σύλλογο που τους ξέραμε από την πρώτη κατηγορία. Θέλω να πω ότι δεν φαίνεται η διαφορά. Τα παιδιά, παρότι ήρθαν σε μια ομάδα τρίτης κατηγορίας, δεν τους ενόχλησε καθόλου και ίσα ίσα είναι ήδη, πώς το λένε, έχετε ήδη γίνει ένα, ας το πούμε έτσι. Και ο Δημήτρης Σοφός και ο Παναγιώτης Αδαμαλάς και η παρουσία του Φλόρεν Ζικάη άλλαξε πράγματα. Παίχτες πρώτης κατηγορίας, μην πω και παραπάνω. Πολύ σωστά, Δημήτρη. Η διοίκηση έδειξε το Γενάρη ότι πραγματικά θέλει την άνοδο στη β' κατηγορία. Ήρθαν τρεις παίχτες γνωσμένης αξίας, κακά τα ψέματα, και τρεις παίχτες από α' κατηγορία, ο Δημήτρης ο Σοφός, όπως προείπες και πριν, ο Παναγιώτης Αδαμαλάς από τον Κύψελο και ο Φλόρεντς από τον Αρεμπουχαϊκό. Οπότε οι προθέσεις της διοίκησης ήταν ξεκάθαρα να καταφέρει η ομάδα να σταθεί και πάλι στα σαλόνια της β' κατηγορίας και από εκεί και πέρα να βλέπαμε τι θα γινόταν.
και από ό,τι φαίνεται είσαστε κοντά στην επιστροφή. Να σου πω, νομίζω αυτό το πρωινό, το βάρβαρο ωράριο να φύγει, έτσι. Αν και εσύ δεν έχει πρόβλημα, αγωνίζεσαι πολλά χρόνια σε τέτοιες κατηγορίες, αλλά όσο να είναι. Σίγουρα το πρωινό του ωράριου είναι πιο δύσκολο σε σχέση με το μεσημεριανό. Ο οργανισμός ακόμη δεν έχει μπορέσει να έρθει σε μια έτσι επιφάνεια για να μπορέσει να βγάλει 90 λεπτά. Όμως, όπως είπες και εσύ, είναι και λίγο συνήθεια. Χαίρομαι παρόλα αυτά που αν καταφέρουμε και πάρουμε και τα τρία υπόλοιπα παιχνίδια, ο Λεχαίου θα ξαναγωνίζει το μεσημέρι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να σου πω τώρα, ήθελα πάντα να σε ρωτήσω. Είσαι ένα παιδί που από επιλογή αγωνίζεσαι κυρίως στη δεύτερη κατηγορία. Και όταν υπάρχουν ομάδες στην τρίτη κατηγορία όπως ο ΑΟ Λεχαίου που πραγματικά δείχνουν ότι θα είναι μια χρονιά για να φύγει και δεν θα είναι για να συνεχιστεί, θέλουν να κάνουν πρωταθλησμό, πηγαίνεις και στην τρίτη κατηγορία. Παρότι δεν είσαι ποδοσφαιριστής για αυτές τις κατηγορίες. Πες το μου λίγο, εξήγησέ το μου λιγάκι. Καταρχάς, ευχαριστώ για τα λόγια σου, με τιμάνε πάρα πολύ. Εγώ, Δημήτρη, να σου πω την αλήθεια, όταν μέχρι και τα 22 μου παγωνιζόμενα στον Ηρακλή Λεχαίου είδα ότι δεν μπορώ να προχωρήσω επαγγελματικά, δημιουργήθηκε, ας πούμε, στο μυαλό μου μια ιδιαίτερη φιλοσοφία το να σταματήσω να διαχωρίζω κατηγορίες και να πηγαίνω σε ομάδες που θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτές οι ομάδες που μου δώσανε αυτή την ευκαιρία ήταν κατά κύριο λόγο, η αλήθεια είναι, στη Β' και στη Γ' κατηγορία. Είμαι παιδί που δεν έχω προσωπικά κόλλημα στο ποια κατηγορία θα αγωνίζεται η ομάδα που θα βρίσκομαι. Οπότε, από τη στιγμή που έβλεπα ότι υπάρχει ένα πολύ καλό πλάνο σε κάθε ομάδα που επέλεγα, δεν είχα κανένα πρόβλημα να συμμετάσχω, είτε ήταν στη Γ' κατηγορία είτε ήταν στη Β' κατηγορία. Και δόξα Θεός, μετανιωμένος δεν είμαι. Δεν είσαι. Είμαι χαρούμενος, δηλαδή σε όποια ομάδα έχω αγωνιστεί είμαι χαρούμενος και δεν μετανιώνω μέχρι και σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το καταλαβαίνω. Απλά σου λείπει αυτή λίγο η διαφήμιση μέσα σε εισαγωγικά που θα μπορούσε να σου γίνει αν αγωνιζόσουν παραπάνω, αλλά είναι το τελευταίο που σε απασχολεί. Είναι το τελευταίο έτσι που απασχολεί, όπως είπες, και αυτό φαίνεται και από τις πράξεις μου. Σωστά. Καθώς σε όλη την πορεία μου στην ουσία αγωνιζόμουν κατά κύριο λόγο σε ομάδες Β' κατηγορίας και Γ'. Πάμε λίγο στο ξεκίνημα, έτσι για να σε γνωρίσει λίγο ο κόσμος παραπάνω. Ξεκίνησες από μια ομάδα που δεν υπάρχει πλέον, όπου σου Κορίνθος. Πώς ήταν εκεί, στο στρατόπεδο, το γήπεδο, όλα ήταν λίγο διαφορετικά, έτσι. Ναι, σίγουρα. Ο Πούγουσου Κόρινθος ήταν ένα σωματείο το οποίο ιδρύθηκε από τον Στέφανο το Μεϊμάροκλου. Ένα σωματείο το οποίο όταν στην ουσία ιδρύθηκε μετά από κάποια χρόνια αποφάσισε να φτιάξει να φτιάξει παιδική ομάδα. Εκεί στην ουσία έγινε το μεγάλο μπαμ, ας πούμε, του Πούγουσου Κόρινθος, καθώς αναδείχθηκαν πάρα πολλά παιδιά εκείνη τη διετία που βρισκόταν στο παιδικό πρωτάθλημα. Και στην ουσία ακούστηκε κατά τα ψέματα και ο Πούγουσου Κόρινθος. Θέλω να σας θυμίσω ότι ο Πούγουσου Κόρινθος, αν και με δύο χρόνια παιδικό, κατάφερε τη δεύτερη χρονιά να φτάσει στον τελικό με τον Ολυμπιακό του Αγίου Αρθμάν Καλά, όπως είχαμε όμως. Πώς ήταν τα πρώτα χρόνια, περίμενες έτσι μια συνέχεια διαφορετική ή έτσι ήταν ήσουν ικανοποιημένος? Ως προς το προσωπικό επίπεδο. Ναι. Η αρχή με τον Πούγουσου Κόρινθος θεωρώ ότι ήταν ιδανική. Ναι. Γιατί ο Στέφανος, με τον Στέφανο είχαμε τη δυνατότητα να αγωνιστούμε και στο αντρικό τμήμα, αν και πολύ μικρή ηλικιακά. Ναι. Οπότε αυτό ήταν σίγουρα ένα πλεονέκτημα για μας. Απλά στην πορεία αλήθεια είναι ότι δεν πήγαν τα πράγματα τουλάχιστον όπως έλπαινα εγώ και δεν μπορούσα να συνεχίσω επαγγελματικά. Αλλά παρόλα αυτά είμαι χαρούμενος και ικανοποιημένος και γεμάτος, δεν έχω κανένα παράπονο. Το πέρασμα από τον Ηρακλή Λεχαίου πώς ήταν? Το λέω γιατί είναι μια ομάδα που είναι ξεχωριστή, ιδιαίτερη και που αφήνει το στίγμα της τελείως διαφορετικά από ό,τι ξέρουμε τις ομάδες. Δεν είναι ομάδα με, ξέρεις, ας το πούμε, μισθοφόρους ποδοσφαιριστές. Έχει τα παιδιά από την περιοχή. Ο Δημήτρης Κρυτσελάς δουλεύει με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Πώς ήταν? Το πέρασμα από τον Ηρακλή Λεχαίου ήταν ένα πάρα πάρα πολύ
ήταν φέρασμα. Βέβαια, εγώ τον Ηρακλή Αιχαίου δεν σου κρύβω ότι τον πέτυχα σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Γιατί τις χρονιές που αγωνιζόμουν εγώ είχε παίκτες μεγάλης εγωνισμένης αξίας, όπως είναι ο Παναγιώτης Βεδάκης. Βεδάκης, ο Σταύρος Σαμπάνης, ναι. Ο κ. Κρυστιλάς είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Θα τον χαρακτήριζα και πατέρα, ποδοσφαιρικό πατέρα για μένα, καθώς ήταν πάντα δίπλα στα παιδιά. Μια πολύ επιτυχημένη πενταετία με τον Ηρακλή Αιχαίου. Πλέον όντως έχει αλλάξει η φιλοσοφία του κ. Κρυστιλά. Αγωνίζονται νέα παιδιά, δουλεύουν πάρα πολύ γιατί τυχαίνει να κάνουμε και προπόνηση στο ίδιο γήπεδο. Οπότε βλέπω τη δουλειά του κ. Κρυστιλά. Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να αγωνιστώ με τα χρώματα του Ηρακλή Αιχαίου. Η συνέχεια πώς ήταν? Και, που ξέρεις, γενικά δύσκολα έμενες πολύ καιρό σε ομάδες. Αυτό σε δυσκόλευε ή προσπαθούσαν να προσαρμοζόσουν αμέσως? Με βάση τα αποτελέσματα, και για να το απαντήσω σχεδόν μόνος μου, με βάση τα αποτελέσματα και το τι τέρματα σημείωνες, δεν σε ενοχλούσε καθόλου? Όντως προσαρμοζόμουν πάρα πολύ εύκολα. Εγώ αυτό που είχα στο μυαλό μου είναι να καταφέρω να βρω ένα σωματείο το οποίο θα μπορεί να με καλύπτει αγωνιστικά. Για καλή μου τύχη, σχεδόν σε όποια ομάδα αγωνιστικά, είτε στη Β' είτε στη Γ' κατηγορία, σχεδόν σε όλες τις ομάδες κατάφερα να αρθώσω το πρωτάθλημα, να πάρω σίγουρα την άνοδο. Από εκεί και πέρα, όταν παραδείγματος χάρη σε μια ομάδα, αγωνιζόμουν σε μια ομάδα Β' κατηγορίας και σκαρφάλωνε στην Α, μετά ζητούσα την αποδέσμευση μου για να βρω την επόμενη μου ομάδα. Είσαι μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή περίπτωση. Είμαι σίγουρα. Πολλοί μου το λένε, συμπαίκτης αντίπαλοι, ακόμη και σήμερα δεν σου κρύβω ότι με ρωτάνε πώς γίνεται έστω τουλάχιστον να μην αγωνίστηκε στην Α κατηγορία. Ναι. Και αυτό που τους απαντάνε, παιδιά, δεν έχω μετανιώσει για τις επιλογές μου, είμαι χαρούμενος. Υπάρχει πιθανότητα αυτό να αλλάξει στο μέλλον? Αφήνω το κομμάτι ηλικίας, αλλά νομίζω ότι δεν ξέρω. Εσύ πώς το βλέπεις? Το θεωρώ πολύ δύσκολο, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, να αγωνιστώ στην Α κατηγορία. Να σου πω την αλήθεια, πάλι Β κατηγορία ή Γ κατηγορία θα επιλέξω. Δεν κλείνω κάποια πόρτα, όμως προτεραιότητα στο μυαλό μου είναι να αγωνίζομαι στη Β κατηγορία ή στη Γ κατηγορία, πλέον και λόγω δουλειάς. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα μπορούσα, δηλαδή να το αποφάσισα, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να τα απεξέλθω στην Α κατηγορία από θέμα ωραρίου. Αυτό για έναν ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή πώς είναι να μπορέσει να προλαβαίνει τις δουλειές, να κάνει προπονήσεις, να είναι τυπικός, να είναι και καλός στο παιχνίδι του, στις εμφανίσεις του? Πώς το έχει καταφέρει αυτά τα χρόνια? Εντάξει, σίγουρα είναι δύσκολο κομμάτι για τον οποιοδήποτε αγωνίζεται στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Πρέπει να συνδυάσει πολλούς παράγοντες για να μπορεί να είναι έτοιμος για τον αγώνα του. Γιατί κακά τα ψέματα, η κερή είναι πολύ δύσκολη. Εγώ αυτό που προσπαθούσα προσωπικά στο Μιλευτέρης είναι όσο το δυνατόν γίνεται, ό,τι προβλήματα να έχω, να τα αφήνω στην άκρη και να μπορώ να παρουσιάζομαι σε κάθε προπόνηση. Σίγουρα η προπόνηση είναι ένας από τους παράγοντες που έχω καταφέρει μέχρι και τα κοντά 30 χρόνια να είμαι έτοιμος σε κάθε παιχνίδι. Υπάρχουν παιχνίδια που δεν τα ξεχνάς ποτέ, ή γκολ, ή στιγμές, ή δεν ξέρω και εγώ τι, από τα περάσματά σου αυτά τα χρόνια? Το προχθεσινό σίγουρα δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Είναι δεδομένο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. από πολλές απόψεις. Ναι, υπάρχουν παιχνίδια και στιγμές που μου έχουν μείνει χαραγμένες. Αυτό που θα μου μείνει αξέχαστο, Δημήτρη, είναι σίγουρα η δεύτερη χρονιά του παιδικού με τον Μπούγουσο Κόνθος, όπου ήταν ένας άθλος για ένα σωματείο με τόσο λίγα χρόνια ίδρυσης. Το ένα ήταν αυτό. Και το δεύτερο που δεν πρέπει να ξεχάσω ποτέ, γιατί πέρασα υπέροχα και από αγωνιστική πλευρά και από ανθρώπινη πλευρά, είναι η άνοδος, οι δύο συνεχόμενες άνοδοι στην Κόνθο 2006 με πρόεδρο τότε τον κύριο Λόδρα.
μιας και το ανέφερες, επειδή πραγματικά ήταν το ξεκίνημα εκεί που αρχίσαμε να μαθαίνουμε την Κόρινθο 2006 και έγιναν πολύ, πολύ όμορφα πράγματα εκείνα τα δύο χρόνια για να συνεχίσει να φτάσει εκεί που έχει φτάσει τώρα. Πώς ήταν να ανέβετε τις δύο κατηγορίες και να γίνετε έτσι μια ομάδα που άρχιζε να τη μαθαίνει η Κορινθία? Στην 06 όταν πήγα εγώ βρισκόταν στη γάμα κατηγορία. Ναι. Στην ουσία προσπαθούσε να κάνει πάλι ένα restart, καθώς την προηγούμενη χρονιά είχε πέσει από τη Β στη γάμα. Ο κύριος Λόντρας ήταν ένας εξαιρετικός πρόεδρος, κοντά στην ομάδα, κοντά στα παιδιά. Στη γάμα κατηγορία είχε επιλέξει έναν από τους πιο γνωστούς προπονητές εδώ στον ομό, τον Νίκο τον Πίλουρα. Νίκο τον Πίλουρα, μπράβο. Ο οποίος νομίζω το ξέρουν όλοι, και σαν ποδοσφαιριστή και σαν προπονητή, έδωσε μεγάλη όθηση στην ομάδα. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και αυτές τις εύκολες χρονιές που έχω βιώσει, καθώς η ομάδα από τον Ιανουάριο κιόλας είχε πάρει ήδη την άνοδο στη Β κατηγορία. Mm-hmm. Στη Β κατηγορία, με προπονητή τον Μπάμπη τον Μπάτρα, ήρθαν παίχτες ευγνωσμένης αξίας, όπως είναι ο Παντελής ο Πολιάκος, εκεί. Όπως είναι ο... Έγινε το μπαμ εκείνη τη χρονιά με ονόματα μπαμ, που... Ναι, καθώς το Γενάρη είχε αποκτηθεί ο Παντελής ο Κολιάκος τότε, είχε έρθει ο Χρήστος ο Αναγνωστόπουλος, ο Κώστος Ασλάνογλου, παίχτες ευγνωσμένοι της αξίας στα κορυφαία γήπεδα και νομίζω δεν πήραμε το πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά, αλλά η ομάδα σχετικά μεγάλη ευκολία. Φαντάζομαι. Έχει τον πρώτο λόγο. Τώρα προσπαθώ να βγάλω και ειδήσεις. Έτσι. Έχει τον πρώτο λόγο ο Λεχαίου για τη νέα χρονιά, ή δεν μπορούμε να συζητήσουμε ακόμα? Είναι πολύ νωρίς, Δημήτρη, για να αποφασίσω για, προφανώς, για την επόμενη σεζόν. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Θέλω να κοιτάω το τώρα. Όπως είπαμε, πολύ ποτέ τρία παιχνίδια. Θέλω πολύ να ανέβει η ομάδα. Θα χαρώ ιδιαίτερα. Του χρόνου θα δούμε. Δεν έχω αποφασίσει. Mm-hmm. Όχι, δεν θα είναι ο επόμενος σταθμός ο Λεχαίου. Σίγουρα όμως θα είναι το πρώτο που θα μπω στη διαδικασία να μιλήσω. Σωστά. Γενικώς, να σου πω, τα δύο αυτά χρόνια που με την όλη κατάσταση, με την πανδημία και όλο αυτό, πώς το έχει βιώσει ο Λευτέρης Βελιζιώτης, πώς το έχει περάσει? Λίγο πολύ όπως όλοι μας, Δημήτρη, κακά τα ψέματα, είναι πολύ δύσκολες οι εποχές από πάρα πολλές απόψεις. Στερούμαστε πράγματα, οι εποχές είναι δύσκολες, ευτυχώς όμως από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά τουλάχιστον μπαίνουμε σε μια καθημερινότητα την οποία είχαμε χάσει εδώ και 2,5 χρόνια. Ισχύει. Για εσάς που είσαστε από τους ανθρώπους που είσαστε μέσα στο γήπεδο, παιδί μου, όλα αυτά τα χρόνια, πώς ήταν να μην μπορείς να πας να τρέξεις, να μην μπορείς να, όχι να κάνεις προπόνηση, να μην μπορείς να δεις έναν δεύτερο ακόμα άνθρωπο, έτσι, να κάνεις, να παίξετε πασούλες που λέμε? Δύσκολο. Δεν σου κρύβω ότι σίγουρα όπως και σε πολλούς άλλους παίχτες, έτσι και εμένα, μου έλειψε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, Δημήτρη. Αυτό είναι, με την μεταφορική έννοια, ένα μικρόβιο που έχουμε μέσα μας, το οποίο θα μας ακολουθεί πάντα, σε κάθε σημείο της ζωής μας. Σίγουρα μας έλειψε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Χαίρομαι πάρα πολύ που από ό,τι φαίνεται μετά από 2,5 χρόνια θα ολοκληρωθεί και μια ποδοσφαιρική χρονιά. Σωστό. Είναι ένας καλός ιονός για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τα επόμενα χρόνια. Εννοείται. Αυτό που είπες ήταν το πιο σωστό και, να σου πω την αλήθεια, το είχα ξεχάσει στο μυαλό μου ότι μετά από 2 χρόνια πραγματικά θα ολοκληρωθεί. Ευχόμαστε και μάλλον θα γίνει να ολοκληρωθεί πρωτάθλημα. Το θεωρούσαμε δεδομένο, κάτι που δεν ήταν όμως δεχτείο τα 2 προηγούμενα χρόνια, και σωστά το αναφέρεις. Ακριβώς, γενικά, επειδή είσαι από τους ανθρώπους που γυρίζουν τις κατηγορίες, δηλαδή δεν είσαι μόνο της πρώτης, είσαι κυρίως απ' όλα. Πώς το βλέπεις το κορινθιακό ποδόσφαιρο? Υπάρχει ταλέντο, υπάρχει μέλλον, ας πούμε? Γιατί τώρα δυσκολευόμαστε αρκετά, δεν έχουμε ομάδα στην τρίτη εθνική, η Κόρινθος είναι στο τοπικό, όλο αυτό το πράγμα. Κατά την ταπεινή μου άποψη, το κορινθιακό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε μια μικρή πτωτική πορεία. Όμως αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, δεν μπορούν να βγουν ξεκάθαρα συμπεράσματα. Γιατί μην ξεχνάς, Δημήτρη, ότι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός στην ουσία εδώ και 2,5 χρόνια βρίσκεται σε απραξία. Σωστά. Οπότε
ξεκάθαρη εικόνα δεν υπάρχει. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει μια μικρή πτωτική πορεία. Mm-hmm. Αυτό θα δείξει πορεία. Φέτος που ολοκληρώνεται η χρονιά, δείχνουν οι ομάδες ότι προσπαθούν να ανακτήσουν πάλι μια αγωνιστική ταυτότητα, είτε έχοντας ένα πολύ καλό αντρικό τμήμα, είτε έχοντας ακαδημίες. Ναι. Γίνεται προσπάθεια, υπάρχει μεράκι, υπάρχουν παράγοντες που βοηθούν το κορυφαίο ποδόσφαιρο, όπως είναι παραδείγματος χάρη η Εθνικός Ξυλοκαίρης, ο οποίος φέτος για πρώτη χρονιά έφτιαξε τις δικές του ακαδημίες. Σωστά. Λέω ένα παράδειγμα. Βεβαίως, και είναι από τις ομάδες, επειδή είναι από τις ομάδες που έχει περάσει. Ακριβώς. Είναι από τις ομάδες που έχει περάσει και πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχει και αυτή κάνει το restart της και φαίνεται ότι είναι έτοιμη να μην δυσκολεύεται να παραμείνει στις κατηγορίες, να αρχίσει να είναι πιο ανταγωνιστική. Και το δείχνουν και οι μεταγραφές που κάνει και ο τρόπος που λειτουργεί. Και πολύ σωστά το ανέφερες. Το έφερα σαν παράδειγμα γιατί ο Εθνικός φέτος ήταν, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, η μοναδική ομάδα που έφτιαξε τμήματα παιδικής υποδομής. Αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν μου ενδιαφέρει κάποιο άλλο σωματείο. Εγώ ήθελα να το έφερα σαν παράδειγμα για να καταλήξω σε αυτό που με ρώτησες, ότι προσπαθούν τα σωματεία πάλι να φτιάξουν μια αγωνιστική ταυτότητα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Σωστό. Λευτέρη, να σε ευχαριστήσω πολύ, να σου ευχηθώ τα καλύτερα. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε, γιατί το ξέρεις, είσαι ένα παιδί που έχουμε μια επαφή, μια επικοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Οτιδήποτε σου έχω ζητήσει, είσαι εδώ, οπότε οφείλω και εγώ να το πω και να είσαι πάντα καλά και να σε δούμε και λίγο πιο πάνω, μωρέ. Τα χρόνια μπορεί να είσαι 30 τόσο που είπες, αλλά ξέρεις, ξέρεις και να είσαι πάντα καλά. Υγεία να έχουμε όμως. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Με τιμάνε πάρα πολύ τα λόγια σου. Εύχομαι καλή χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα. Θα ήθελα, αν δεν σε πειράζει, να κλείνοντας, να ευχαριστήσω την ομάδα της Δάφνης Ξαμιλίων. Βεβαίως. Να ευχαριστήσω την ομάδα της Δάφνης Ξαμιλίων, γιατί μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο η ομάδα ήταν ασπίδα σε εμάς, μας προστάτευσαν σε πάρα πολλά πράγματα και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα γιατί είναι ένα πολύ καλό σωματείο με μια πολύ καλή διοίκηση και πάρα πολύ καλά παιδιά. Τους ευχαριστώ πολύ για το μάτς της Κυριακής. Πολύ ωραίο αυτό που λες, γιατί ξέρεις, συνήθως όταν έχουμε τέτοια παιχνίδια που ο γηπεδούχος μπορεί να ιτηθεί και να χάσει μια κατηγορία, μπορεί να γίνουν οτιδήποτε άλλο εκτός από να παίχνει ποδόσφαιρο. Και μπράβο σας, σε όλους σας. Ακριβώς, μόνο αυτό δεν έγινε. Δώσαμε τα χέρια, αγκαλιαστήκαμε, μας προστάτεψαν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και ήθελα απλά να το αναφέρω και σε προσωπικό επίπεδο να τους ευχαριστήσω πολύ για την συμπεριφορά τους. Και καλά κάνεις και το λες. Αυτά είναι που πρέπει να ακούγονται πρώτα. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ.